Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία των ΗΠΑ είναι ο νέος πλανητάρχης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού εξουδετέρωσε όλους τους εσωτερικούς του αντιπάλους, κατάφερε να νικήσει και τη Χίλαρη Κλίντον, κυριαρχώντας στη Φλόριντα, το Οχάιο και σε άλλες πόλεις κλειδί. Ισορροπία, ψυχραιμία και στενή παρακολούθηση των εξελίξεων είναι οι τρεις άξονες της στάσης του Μαξίμου μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ και εν ώψη της επίσκεψης Ομπάμα, στην οποία η Αθήνα έχει επενδύσει πολλά στο πλαίσιο της προσπάθειας να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για τα συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Τη δική τους άποψη εκφράζουν για την εκλογή Τραμπ οι συμπολίτες μας. Ευνηδιασμός. Οι προβλέψεις των δημοσκόπων για μια ακόμη φορά για τον κάλεθο των αχρήστων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ακόμη προβληματισμός αλλά και απογοήτευση. Όχι γιατί ιτήθηκε μια υποψηφιότητα που στα μάτια πολλών έμοιαζε σαν φθαρμένο προϊόν. Εξάλλου, σπανίως το ίδιο κόμμα κερδίζει και μια τρίτη συνεχόμενη νίκη στις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές. Αλλά γιατί ο αμερικανικός λαός επέλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας σε περίπτωση που έχανε, προσέβαλε πλήστες ομάδες ψηφοφόρων, γυναίκες, Ισπανόφωνους, μουσουλμάνους, έκανε απίστευτες φραστικές κυβιστήσεις και απείλησε να στείλει την ανθυποψήφιά του στη φυλακή. Συστημικός ο ίδιος κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αντισυστημικό θυμό λόγω οικονομικών ανισοτήτων και ζητημάτων ταυτότητας μεγάλου μέρους του αμερικανικού εκλεκτορικού σώματος. Τώρα θα κληθεί να ενώσει μια κοινωνία ήδη πολλωμένη από την καθόλου επικοδομητική στάση των Ρεπουμπλικάνων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Ομπάμα, ένα ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο είναι έντονα διχασμένο ως προς τον ίδιο, να αντιμετωπίσει μεγάλες εσωτερικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, εφαρμόζοντας έστω και μέρος των προεκλογικών του διακηρύξεων και να διαχειριστεί τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο παγκόσμιο σύστημα. Εκτός από τα σημαντικά ερωτήματα για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο κύριος Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη γενικότερα και την Ελλάδα ειδικότερα, η πλήρης έλλειψη σχετικής εμπειρίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής προειδεάζει για αυξημένο ρόλο της γραφειοκρατίας του State Department, του Πενταγώνου και της CIA κλπ. Θα πρέπει να θεωρείτε βέβαιο ότι μετά και το Brexit θα ενισχυθούν περαιτέρω τα κάθε μορφής αντισυστημικά, ακραία και λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και βεβαίως τίθεται ένα γενικότερο ερώτημα. Σε μια σειρά από σημαντικές χώρες της Δύσης αμφισβητούνται βασικές αξίες ανοχή και μετριοπάθεια, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών και πολιτικές όπως παγκοσμιοποίηση, συλλογική ασφάλεια στην Ευρώπη. Πώς ορίζεται πλέον η έννοια του δυτικού κόσμου και πώς διαμορφώνεται το νέο ευρωατλαντικό περιβάλλον? Δεν διαφαίνεται αλλαγή της πολιτικής της Αμερικής για την Ελλάδα, δηλώνουν αρκετοί από τους πολίτες αναφορικά με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως νέου Προέδρου στην Αμερική. Παράλληλα, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι όλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους και δεν θα αλλάξει κάτι για την χώρα όπως δεν άλλαξε και στο παρελθόν. Για την εκλογή Τραμπ, του Ντόναλντ Τραμπ, τι λέτε? Το καλύτερο. Το καλύτερο για μένα προσωπικά. Εάν πραγματικά, όπως τα λέει, αν είναι, ναι, γιατί δεν τον φέρουν εδώ επίσημα να πληρώσει όλο το χρέος της Ελλάδος και να τελειώνουμε? Γιατί? Δεν τώρα ξέρω. Έρχεται ο Ομπάμα. Ερώτηση. Τι να κάνει στην Ελλάδα ο Ομπάμα, να πουλήσει όπλα? Γι' αυτό έρχεται, αφού δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μάλιστα. Καταλάβατε? Okay. Τι να πω, τι περιμένετε? Να κάνει κάτι καλύτερο. Είτε η Κλίντον έβγαινε, είτε αυτός, το ίδιο πράγμα είναι. Τι τώρα... Αυτός λίγο είναι ρατσιστής προς τους μαύρους και στους Ισπανούς και τέτοια. Για τη χώρα μας? Για μας δεν έχει καμία σημασία. Δεν. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο πάλι. Τα προβλήματά μας προβλήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι λέτε? Τι λέμε? Ναι. Περιμέναμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα βγει αυτός. Εδώ και τον παππούινο που βάλανε, τον Τραμπ φίλησε. Τη Χίλαρη. Αυτό είναι το παλιό καθεστώς, να φύγουν οι αυτοί οι απατεώνες από εκεί. Και τι πιστεύετε, ότι για τη χώρα μας θα έχει κάποιο όφελο? Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα κοιτάξει πιο πολύ για τη χώρα του και δεν θα δώσει πολύ σημασία για τους άλλους. Αυτό κοιτάω.
Κοιτάξτε για τους Αμερικάνους, όχι για μας. Για την Αμερική θα δουλέψει, για μας κανένας δεν σκέφτεται. Τόσα χρόνια περάσανε, στο ίδιο μοτίβο είμαστε και χειρότερα πάμε. Και όλο λένε αυτοί ότι κάτι θα κάνουμε για την Ελλάδα, κάτι θα κάνουμε για την Ελλάδα. Μας έχουν δεσμένους πώς μας έχουν και εμείς τρέχουμε πίσω από αυτούς. Μπουταλάδες, δεν μας κόφτει. Τίποτα, ποτέ, καμιά φορά, κανένας. Όποιος και αν κοιτάζει μόνο για τη τσέπη. Κανένας άλλος δεν κοιτάζει. Εννοείται τα συμφέροντά τους. Ακριβώς. Αυτός. Να καλησπερίσουμε τώρα, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον δημοσιογράφο στη Νέα Υόρκη, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την βροχερή Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πραγματικά ζουν ιστορικές στιγμές μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο έρχεται να μας οδηγήσει όλους σε αχαρτογράφητα νερά και έρχεται πραγματικά να αποτελέσει ένα μεγάλο σοκ για το σύστημα, ένα μεγάλο σοκ για την ίδια την Αμερική και ένα μεγάλο σοκ για τα κανάλια, για τις δημοσκοπικές εταιρείες, τους πολιτικούς αναλυτές και όλους όσους θεωρούσαν ότι η ιστορία Donald Trump θα ξεφουσκώσει την 8η του Νοέμβρη. Όχι μόνο θα ξεφούσκωσε, αλλά τουναντίον θα μας απασχολήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται το νέο ευρωατλαντικό τοπίο, το περιβάλλον και σε σχέση με τον δυτικό κόσμο, σε σχέση με εμάς? Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το νέο περιβάλλον το οποίο πλέον σμιλεύεται. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για τις κινήσεις του Donald Trump. Ο Donald Trump, ο οποίος έχει κρατήσει σιγήνη χθείως όλο αυτό το χρονικό διάστημα όσον αφορά τους συνεργάτες τους οποίους θα έχει κοντά του. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν εγκρίνει τη δομή του ΝΑΤΟ, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Όπως επίσης ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι όσον αφορά την ιστορία με την Ευρώπη, αυτό είναι πρόβλημα των Ευρωπαίων. Ο ίδιος δείχνει ότι η ίδια παρεμβατικότητα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, ουσιαστικά λέγοντας ότι τα προβλήματά σας, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι δικό σας πρόβλημα. Ακριβώς σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή, θα υπάρχει μία εξωτερική πολιτική που θα προκαλέσει προβλήματα. Μία εξωτερική πολιτική που σίγουρα δεν θα λύσει προβλήματα, για να το πούμε έτσι, από τη μία. Από την άλλη, όσον αφορά την Ελλάδα, έχει κάνει ήδη δηλώσεις, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι πρόβλημα της Γερμανίας, δεν είναι πρόβλημα των Αμερικανών. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της γενικότερης κατάστασης όσον αφορά την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όσον αφορά την πατρίδα μας, ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί το φαινόμενο της Ελλάδας να απασχολεί την αμερικανική οικονομία. Θα έπρεπε η Ελλάδα, είχε δηλώσει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, να βγει από το ευρώ για να σωθεί. Και από την άλλη έχουμε και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Mike Pence, ο οποίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η Αμερική να γίνει σαν τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Με έναν ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο το είπε. Οπότε νομίζω ότι όσον αφορά το ελληνικό χρέος, τα πράγματα είναι δυσίωνα και ακόμα περισσότερο το πρόβλημα έχει και μία άλλη βάση. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για μία Ελλάδα η οποία πλέον και η επίσκεψη Ομπάμα ουσιαστικά δεν έχει καμία σημασία. Εάν είχε κερδίσει η κυρία Κλίντον, σίγουρα το ζήτημα αυτό θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Μάλιστα. Δημήτρη, πες μας λιγάκι πώς κύλησε η εκλογική διαδικασία και τι ακριβώς συνέβη με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις για ακόμα μια φορά πέσανε πανηγυρικά έξω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι δημοσκοπήσεις για ακόμα μια φορά απέδειξαν ότι πιθανότατα χειραγωγούνται και αν μη τι άλλο γίνονται για συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό πιστεύει ο κόσμος. Και βλέπουμε και στην Ευρώπη, το είδαμε στο δημοψήφισμα το ελληνικό, το είδαμε στο Brexit, το βλέπουμε τώρα και στην Αμερική, ότι ουσιαστικά οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν ακριβώς το αντίθετο κλίμα. Όταν ο κόσμος ο απλός βλέπει μια δημοσκόπηση, βλέπει κάποια μέσα ενημέρωσης να στηρίζουν για τον οποιοδήποτε τρόπο έναν από τους δύο υποψηφίους, τότε ακριβώς ο λαός έχει αποφασίσει να χαράσει διαφορετική πολιτική. Και αυτό το οποίο φάνταζε αδύνατον βάσει των δημοσκοπήσεων, τελικά να ανατρέπεται και να βλέπουμε πραγματικά αποτελέσματα τα οποία δεν περίμενε κανένα. Δημήτρη, πανηγυρική είναι και του Τραμπ, έτσι δεν είναι? Πανηγυρική με ένα παράδοξο εκλογικό. Γιατί η κυρία Κλίντον
κέρδισε 140.000 ψήφους περισσότερες από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από την άλλη όμως είναι το σύστημα των εκλεκτόρων τέτοιο, ούτως ώστε να μην χαρίζει, να το πούμε έτσι, κάστανα, να μην επιτρέπει κάτι διαφορετικό. Το σύστημα των εκλεκτόρων ουσιαστικά βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι πολύ μεγάλη η νίκη. Είναι νίκη και στα δύο νομοθετικά σώματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης είναι μία νίκη η οποία, αν μη τι άλλο, δίνει και ενισχυμένη δύναμη στον κύριο Τραμπ για τη συνέχεια. Γιατί έχει τα δύο σώματα, οπότε είναι πολύ διαφορετικό αυτό σε σχέση με τον Ομπάμα, ο οποίος στις ενδιάμεσες εκλογές είχε χάσει τα δύο σώματα, ως εκ τούτου είχε δεμένα τα χέρια του. Ο κύριος Τραμπ θα έχει συμμάχους την ενισχυμένη δύναμη που πήρε. Δημήτρη Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ξανά έχουμε άμεση επαφή μαζί σου τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την κυβέρνηση, καθώς κανένα αποτέλεσμα από τον ανασχηματισμό, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράουγλου, ο οποίος σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος και τον Νίκο Κιωσέ. Κύριε Καράουγλου, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά, κύριε Κιωσέ. Είναι χαρά μου και τιμή μου και υποχρέωσή μου παράλληλα να έχω τη δυνατότητα να κουβεντιάζω μαζί σας και βεβαίως μέσω της συνομιλίας που θα έχω μαζί σας να ενημερώνουμε και όλους τους φίλους τηλεθεατές σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που ξέρω ότι το κανάλι όχι απλώς παίζει, αλλά έχει πάρα πολύ καλή τηλεθέαση. Βρισκόμαστε στον παλμό της επικαιρότητας και η επικαιρότητα είναι πλούσια. Η πολιτική ατζέντα, πολλό δε μάλλον, ακόμη πλουσιότερα. Ανασχηματισμός. Άλλαξε η κυβέρνηση, έχουν αλλάξει ορισμένα κρίσιμα υπουργεία. Έφυγε ο Φίλης από τη θέση του Υπουργού Παιδείας. Ο κ. Κουρλέτης πήγε σε κάποιον άλλο υπουργικό θόκο. Εσείς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως Νέα Δημοκρατία, πώς αξιολογείτε το νέο κυβερνητικό σχήμα, διότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα κληθεί να κλείσει και μια αξιολόγηση, τη δεύτερη αξιολόγηση? Είμαι από αυτούς που δεν μου αρέσει να λέω εύκολα μεγάλες κουβέντες και να κάνω χαρακτηρισμούς, όμως θα έλεγα ότι με μια απλή λαϊκή παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ή επικαλούμενος μια αρχαία ιστορική ρίση, όδυνε νόρος και έτεκε εν μην. Δηλαδή το ποντίκι. Ακριβώς. Με λίγα λόγια, στην ουσία δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Ξέρετε, είναι σημαντικά και τα πρόσωπα και ο ρόλος των προσώπων, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η πολιτική που εφαρμόζουν τα πρόσωπα αυτά. Και θεωρώ ότι με την αλλαγή των προσώπων αυτών δεν αλλάζει στην ουσία η πολιτική που εφαρμόζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, που τολμώ να πω ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση και μετά. Προφανώς όμως και τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους. Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ σαν σωστή κίνηση την απομάκρυνση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κ. Φίλη, από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί αποδείχθηκε ότι ο κ. Φίλης ήταν ένας αιμονικός, ένας ιδεολειπτικός άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε εκ του μη όντως να δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, όταν στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες η έννοια χριστιανοσύνης και ελληνισμού είναι ταυτισμένες. Και προσπαθούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία, που το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι διαίρεση, αλλά το πώς έχουμε όσο περισσότερο να γίνεται ενωμένο τον ελληνικό λαό. Πάντως, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα είπε ότι το γεγονός ότι άλλαξαν πρόσωπα δεν σημαίνει ότι άλλαξε η πολιτική και οι βασικές στοχεύσεις της κυβέρνησης. Και αυτό το ενδεχομένως το λέει και ως προς τη σχέση εκκλησίας και κράτους. Και το θέμα είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση τι πιστεύει για τη συγκεκριμένη σχέση. Διότι και ο πρόεδρος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτό το οποίο λέγεται ούτως ή άλλως, ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ αρμοδιοτήτων, ρόλου εκκλησίας και κράτους. Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα είναι σωστό και αυτό είπα προηγουμένως και εγώ, ότι δυστυχώς αλλάζοντας τα πρόσωπα δεν αλλάζει και η πολιτική. Αλλά έχουν και τα πρόσωπα και αυτά τη σημασία τους. Για παράδειγμα, ο κύριος Φίλης ήταν, όπως είπα και πιο πριν, ένας αιμονικός και ιδεολειπτικός άνθρωπος, ο οποίος επεδίωκε τις συγκρούσεις. Θα μπορούσε να κάνει, αν θέλετε, τα ίδια πράγματα, να ανοίξει μια ατζέντα συζήτηση με την Εκκλησία κάτω από πολύ διαφορετικούς όρους και κάτω από τη λογική ενός ήρεμου και πολιτισμένου δημοκρατικού διαλόγου για να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα που ενδεχόμενα υπάρχουν. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε, έτσι σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι το εξής.
ότι ο χριστιανισμός με τον ελληνισμό είναι δύο αλληλένδετες έννοιες και ότι θα πρέπει σαφέστατα να είναι ξεκάθαρος ο χώρος του καθενός, έτσι, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ένας να προσπαθεί να επικαλύψει τον άλλο ή ο ένας, το ελληνικό κράτος εν προκειμένου, να δημιουργήσει προβλήματα στον χριστιανισμό που έχει προσφέρει τόσα πολλά διαχρονικά. Να θυμίσω ότι όταν για 400 χρόνια στην Νότια Ελλάδα, 500 στην Βόρεια Ελλάδα, είχαμε Οθωμανική σκλαβιά, αυτό που κρατούσε τους Έλληνες ήταν ο χριστιανισμός. Γιατί δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ρωμιοί αισθανόντουσαν. Ρωμιοί, αλλά πάνω απ' όλα χριστιανοί. Και ο χριστιανισμός ήταν αυτός που τους κράτησε και αντέξαν και πετύχαμε σιγά σιγά την απελευθέρωση της Ελλάδος, της Νότιας καταρχήν και συνέχεια της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής αναφέρεται στη συνέχεια ο πρώην Υπουργός και νυν Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι θα φέρει αποτελέσματα. Η πρωτοβουλία για τη Διακομματική Επιτροπή ξεκίνησε από μένα την περίοδο το 2014. Το 2014 συνέλεξα περίπου 40 υπογραφές συναδέλφων βουλευτών, με τελευταία την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα του Καραμαλή, ζητώντας τη σύσταση αυτής της Επιτροπής με αποκλειστικό θέμα την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Θράκης, όχι τη μειονοτική πολιτική. Γιατί θεωρώ ότι η μειονοτική πολιτική που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα εξ απαρχής και κυρίως από το 1990 και μετά ήταν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μειονοτική πολιτική που έφερε θετικά αποτελέσματα και για τη μειονότητα και για την περιοχή και για τη χώρα. Επομένως, το αντικείμενο αυτής της Επιτροπής είναι ένα roadmap, ένας χάρτης, ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής. Αλλά ένα πρόγραμμα στο οποίο απάνω θα συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ώστε οι αλλαγές υπουργών ή πολύ περισσότερο οι αλλαγές κομμάτων στην εξουσία να μην επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αυτή η πρόταση υπευλήθη για πρώτη φορά στον Βαγγέλη τον Μημαράκη όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής. Και απέστειλε τότε την πρόταση αυτή, από ό,τι ο ίδιος μου είπε, στις ηγεσίες όλων των κομμάτων, χωρίς να βρει ανταπρόκληση πλην μίας του κύριου Κουβέλη, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά και ήταν ο μόνος ο οποίος απάντησε στην επιστολή με η Μαράκη τότε. Εγώ επέμεινα. Άλλαξε κυβέρνηση το 2014, μάλλον 2015, την ίδια πρόταση την υπέβαλα στη νέα πρόεδρο τότε της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Την απεδέχθη θετικά, δεσμεύτηκε να μεταβιβάσει την πρόταση προς τα κόμματα, νομίζω ότι δεν πρόλαβε να το κάνει, αντικαταστάθηκε. Στη συνέχεια επέμενα στην πρόταση και επειδή πλέον δεν είχα την κοινοβουλευτική ιδιότητα για να την καταθέσω εκ νέου στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, ολοκληρώνοντας την μελέτη που έγραψα για τη Θράκη, το βιβλίο δηλαδή Θράκη, το επόμενο βήμα των εκδόσεων Μίνωας, την συμπεριέλαβα μέσα σε αυτό και κάλεσα σε δημόσιο διάλογο κατά την παρουσίασή του, όπου από τη ΜΕΝ Βουλή και τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Αλφα Αθηνών, από τη ΔΕ κυβέρνηση ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Νίκος Γκοτζιάς, παρόντες. Παρουσία βεβαίως του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσώπων όλων των κομμάτων, της Εκκλησίας, της Δικαιοσύνης, της Αγοράς, των Πανεπιστημίων κτλ. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν Αθηνών, ο κύριος Γκοτζιάς μας εντυπωσίασε, θα έλεγα, θετικά, διότι αμέσως ανέβηκε στο βήμα και κατά την παρουσίαση, απεδέχθη την πρόταση και δεσμεύτηκε ενώπιον του διακομματικού ακροατηρίου ότι θα την προωθεί στον Πρωθυπουργό. Παρακολούθησα την υπόθεση αυτή εκ του σύνεγγυς, επληροφορήθηκε ανεπισήμως ότι ο Πρωθυπουργός αντέδρασε θετικά, ότι η πρόταση απεστάλλει στα κόμματα και με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία, ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση αυτή για τη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται εκπροσώποι των κομμάτων και μια ομάδα προσωπικότητων, η οποία θα δουλέψει με σύστημα και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου. Περιμένω λοιπόν τώρα επισήμως κάποια στιγμή να ανακοινωθεί η έκβαση αυτής της προσπάθειας. Εγώ πιστεύω ακλόνητα ότι αυτή η προσπάθεια έχει σημασία. Διότι μέχρι τώρα και μέχρι εδώ έχουμε φτάσει, θα έλεγα μάλλον μέχρι το 2011, φτάναμε σε θετικά αποτελέσματα ως περιοχή και δημογραφικά και αναπτυξιακά και οικονομικά, διότι υπήρχε ένας οδικός χάρτης που είχε φτιαχτεί, αν θυμάστε, μετά το 1997,
ο οποίος επικυρώθηκε εδώ με μια δημόσια διαβούλευση το 2000 στην Ομαρχία Ροδόπης, παρουσία τότε του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος τον παρουσίασε και παρουσίασε εκπροσώπων από την αυτοδιοίκηση, από όλα τα κόμματα, από τη μειονότητα, από την πλειονότητα, και ο οποίος από το 2004 και μετά άρχισε να υλοποιείται βήμα-βήμα και όλα τα υπουργεία λειτουργούσαν πάνω σε αυτό το χάρτη. Μία ακόμα επανάληψη του συνήθους λαϊκισμού εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής καταγράφηκε στη συζήτηση περί τελών και δικαιωμάτων για το 2017. Η Δημοτική Αρχή επιχειρηματολόγησε υπέρ της μηδενικής αύξησης των τελών λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τους δημότες. Η μηδενική αυτή αύξηση, ωστόσο, οδηγεί σε έλλειμμα 750.000 ευρώ, τονίζει η Δημοτική Παράταξη Project Drama 2020. Συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα των τελών και των δικαιωμάτων για το 2017. Σε αυτή τη συζήτηση, παρότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας πρότεινε αύξηση των δημοτικών τελών, των ανταποδοτικών και των δημοτικών τελών κατά 23%, η Δημοτική Αρχή έφερε μια πρόταση για μηδενική αύξηση. Φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητικό, ίσα-ίσα. Το ότι δεν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη για το Δραμηνό είναι πάρα πολύ καλό. Ωστόσο, η κριτική από τη δική μας την πλευρά έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η αύξηση που δεν γίνεται, στην πραγματικότητα κόβει από το κομμάτι της καθαριότητας της πόλης. Για ποιο λόγο? Το θέμα που συζητήσαμε ήταν τα ανταποδοτικά τέλη. Τα ανταποδοτικά τέλη είναι τα τέλη καθαριότητας στην πραγματικότητα. Το μεγάλο ποσό που πληρώνει ο Δήμος Δράμας είναι για τη μεταφορά των σκουπιδιών στην χωματερή στις Σέρες. Αυτό το ποσό, για να μειωθεί, θα πρέπει ο Δήμος Δράμας να κάνει μια τεράστια καμπάνια και ενημέρωσης, αλλά και να καταφέρουμε στόχους μείωσης του όγκου των απορριμμάτων. Σε ένα χρόνο από τότε που μετακινούμε τα απορρίμματα από τη Δράμα στις Σέρες, δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το πεδίο. Αυτό λοιπόν που είπαμε εμείς είναι ότι έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να γίνουν πολλά περισσότερα από τη Δημοτική Αρχή, ώστε και να μειωθούν, και να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων και να μην χρειαστεί να προταθεί αυτή η αύξηση των δημοτικών τελών. Το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τελικά την αύξηση, τι θα σημαίνει για τον απλό πολίτη? Θα σημαίνει ότι επειδή θα πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα να κοπούνε από αυτόν τον ισολογισμένο υπολογισμό, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε σαν πολίτες τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ένα αλφα ποσό που ξοδεύουμε στην καθαριότητα και πρέπει αυτό το αλφα ποσό να το πάρουμε τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ανταποδοτικά τέλη. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να μειώσουμε το ποσό που ξοδεύουμε, πρέπει από κάπου να κόψουμε. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι τελικά κόβεται από τα πεντάμινα της καθαριότητας και γι' αυτό η πόλη, κυρίως όχι στα κεντρικά της σημεία, αλλά στις γειτονιές και στα τοπικά διαμερίσματα, είναι το τελευταίο διάστημα πιο βρώμικη από ό,τι ήταν παλιότερα. Εκεί εστιάσαμε την κριτική μας, όπως επίσης και στο θέμα του TAP, όπου υπάρχουν τρόποι να αυξήσουμε τον κόσμο που πληρώνει, το εμβαδόν των κτηρίων που συμμετέχουν στον TAP, ώστε να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για τον απλό πολίτη. Αυτή τη στιγμή σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν δηλωμένα το σωστό εμβαδόν των σπιτιών τους και φτάνουμε στο σημείο λιγότεροι άνθρωποι να πληρώνουν περισσότερα. Mm-hmm. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Κάτι το οποίο ευελπιστούσαμε να μην συμβεί. Φαίνεται ότι ίσως να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα στο νησί της Θάσου. Να καλησπερίσουμε τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλες, τον κύριο Κεβράκη. Κύριε Κεβράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Κεβράκη, σήμερα υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στο νησί της Θάσου, καθώς νεροποντή στον ορεινό όγκο του Καζαβιτίου είχε σαν συνέπεια να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Τι ακριβώς συνέβη και ποια είναι η κατάσταση μέχρι τώρα? Ναι, έχουμε πει ότι και στο συντονιστικό πρόσφατο και της Καβάλας και της Θάσου και γενικά σε όλες τις συσκέψεις ότι από εδώ και πέρα και μετά τις μεγάλες πυρκαγιές της Θάσου του Σεπτεμβρίου κρίνοντας και από το παρελθόν, από τα φαινόμενα που είχαμε σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, με πρόσφατη την πυρκαγιά του 2013 στην Καλλιράκη, το χαρακτηριστικό θα είναι τα
δημιουργικά φαινόμενα από εδώ και πέρα και μάλιστα δεν θα είναι μόνο για φέτος. Τώρα με καλούν να φτιάσω, βέβαια δεν ξέρω να... λοιπόν, έτσι σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, από χθες είχαμε μία κινητοποίηση γιατί υπήρχε δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα όπως ξέρετε. Βέβαια το νερό που έπεσε δεν είναι πολύ. Θα έλεγα ήταν κάτω από τις προβλέψεις, αλλά παρόλα αυτά στο νησί έφτασε μια μικρή μπόρα, μικρής διάρκειας θα έλεγα, να αναστατώσει και το βόρειο και το νότιο τμήμα. Όχι να αναστατώσει, βασικά να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο οδικό δίκτυο και περισσότερο στο νότιο τομέα από Θεολόγο ποτό, από ποτό μέχρι Αλική. Εκεί που υπάρχουν και τα σοβαρότερα προβλήματα λόγω της φωτιάς. Εκεί. Ναι, ναι. Επειδή έχει αποψηλωθεί το έδαφος με την πυρκαγιά, δεν μπορεί να συγκρατήσει πια τις ποσότητες νερού που πέφτουν και έτσι αυτές εξωστρακίζονται και με μεγάλες ταχύτητες κατευθύνονται προς τους αποδέκτες της περιοχής και δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα. Ορμητικούς χυμάρους και βέβαια διαβρώνουν και το έδαφος όσο δεν επεμβαίνουμε ακόμη, γιατί τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα πάνω στο βουνό δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Μάλιστα. Τις επόμενες ώρες λοιπόν θα είναι κρίσιμες, θα μπορούσαμε να πούμε, όσον αφορά τον καιρό και την πορεία του, για να μπούμε είτε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε να αλλάξει το τοπίο προς το καλύτερο, χωρίς να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Ναι, τις επόμενες ώρες πάμε για ύφεση και αποδρομή αυτού του συστήματος. Αναμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μας είπανε, το οποίο δεν είναι τόσο έντονο, αλλά εν πάση περιπτώσει από εδώ και πέρα πρέπει να ζούμε με αυτά. Ακριβώς. Κύριε Κεβράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, στα δικαστήρια τώρα οδηγούνται οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας Δήμων του νομού Σέρων, κατηγορούμενοι για μόλυνση του περιβάλλοντος για το θέμα των γεωργικών υπολοιμάτων. Σέρνουν εμάς στα δικαστήρια, ενώ ευθύνεται η πολιτεία, λένε όλο αγανάκτηση οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας Σέρων και Εμμανουήλ Παπά, Παντέλης Χράπας και Γιώργος Στόικος. Είμαστε εγκλωβισμένοι, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να στερνόμαστε στα δικαστήρια, κατηγορούμενοι για κάτι που η πολιτεία δεν τολμά να λύσει. Στα δικαστήρια οδηγούνται αυτοί στην ουσία που δεν φταίνε. Δεν οδηγούνται αυτοί που ρυπαίνουν, οδηγούνται στη δικαιοσύνη αυτοί που δεν τα συλλέγουν. Εγκλωβισμένοι και αγανακτισμένοι δηλώνουν οι αντιδήμαρχοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα στο νομό Σερών, καθώς σύρονται στις αίθουσες των δικαστηρίων κατηγορούμενοι για μόλυνση του περιβάλλοντος λόγω των γεωργικών υπολοιμάτων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα μπουκάλια από τα χημικά φάρμακα με τα οποία ραντίζουν τις αγροτικές εκτάσεις τους η παραγωγή και μετέπειτα τα πετούν είτε ανεξέλεκτα είτε σε κάδους, χωρίς όμως να προβλέπει τη συλλογή τους από τους Δήμους. Δυστυχώς σήμερα τα περισσότερα από αυτά τα κενά μπουκάλια συσκευασίας φυτοφαρμάκων βρίσκονται στο περιβάλλον. Και είναι κακό αυτό. Απ' την άλλη, εμείς σαν Δήμο Σερών δεν έχουμε δικαίωμα να τα συλλέξουμε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουμε δικαίωμα να τα αποθηκεύσουμε. Δεν έχουμε τέτοιες άδειες. Και δεν πρόκειται να πάρουμε τέτοιες άδειες. Και τρίτον, δεν υπάρχει κανένα αδειοδοτημένο σύστημα για να δεχτεί το συγκεκριμένο απόρριμα. Κανένα στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι αδειοδοτημένο να το δεχτεί το συγκεκριμένο απόρριμα. Ούτε η ανακύκλωση, ούτε τα ειδικά συστήματα ανακύκλωση επικίνδυνων τοξικών απορριμμάτων. Ενέτη 2016, που όλοι μιλάμε για το περιβάλλον, όλοι μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωή. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε σε ό,τι έχει σχέση με τα φυτοφάρμακα. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, όσοι αντιδήμαρχοι είναι στην καθαριότητα, να συρνόμαστε στα δικαστήρια, γιατί δεν μπορούμε να δρομολογήσουμε το πού θα πάνε τα φυτοφάρμακα. Μάλιστα, στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να βγάλει τα υδροστόμια από τα σημεία που οι αγρότες έπαιρναν νερό. Έχουμε βγάλει όλα τα υδροστόμια όπου γεμίζουν οι αγρότες τα ραντιστικά τους για να πάνε να ποτίσουν. Γιατί όταν ήμασταν στην εισαγγελία, μας έχει πει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν υδροστόμια, υπάρχουν και εστίες μόλυνσης. Επομένως, πάμε στο άλλο άκρο τώρα, να γεμίζουν οι αγρότες νερό μέσα από τα σπίτια τους, με πολλούς κινδύνους αυτό. Και φυσικά να πετάνε τα φυτοφάρμακα ανεξέλεκτα όπου οι ίδιοι θα κρίνουν.
Το πρόβλημα βέβαια δεν προέρχεται από τους Δήμους, αλλά από την πολιτεία, η οποία χρόνια τώρα δεν έχει βρει λύση για το μείζον αυτό θέμα. Δυστυχώς, όπως το είπατε κι εσείς, υπάρχει κενό στην νομοθεσία. Δεν έχουν προβλέψει οι νομοθέτες να φροντίσουν να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων, το οποίο είναι τοξικό επικίνδυνο απόρριμα, με αποτέλεσμα να διαστήρονται και να κατηγορούνται αιρετοί, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι και να στέλνονται στα δικαστήρια για ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει λύση. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λύση. Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας έχουν άδεια συλλογής μη επικίνδυνων αστικών απολύτων, δηλαδή τα οικιακά απορρίμματα και μόνον αυτά. Οι ΧΙΤΑ στην Ελλάδα έχουν άδεια λειτουργίας να δέχονται αυτό το μόνο το αστικό απόρριμμα. Δεν μπορούν να δεχτούν ούτε βιομηχανικά απορρίμματα, ούτε υπολείμματα από μια βιομηχανία, ξύλο ή οτιδήποτε άλλο, είτε γεωργικά απορρίμματα. Αυτά πρέπει να διαχειρίζονται από τους ίδιους. Οι αγρότες καλούνται κάθε φορά να προχωρούν σε ράντισμα των χωραφιών τους, να καθαρίζουν καλά τα μπουκάλια και να τα επιστρέφουν στο γεωπόνο από τον οποίο τα αγόρασαν. Χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται τι θα γίνουν μετά, από τη στιγμή που Ανακύκλωση και ΧΙΤΑ έχουν κλείσει τις πόρτες. Περιμένουμε τον νέο διεθνικό σχεδιασμό με την παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μια τροποποίηση έτσι ώστε να ενταχθεί και να διοδοτηθεί κάποιος στην Ελλάδα να μπορεί να το δέχεται και να το αδρανοποιεί. Λένε ότι η αδρανοποίηση γίνεται με το τριπλό ξέπλυμα. Και όμως αυτό δεν είναι τριπλό ξέπλυμα, αυτό είναι τετραπλό ή πενταπλό. Γιατί όλοι οι αγρότες ξεπλώνουν πολλές φορές τις συσκευασίες τους, γιατί είναι πανάκριβα τα φυτοφάρμακα. Και όμως η ανακύκλωση δεν τα δέχεται. Δεν είναι υλικό που μπορεί να το δεχτεί η ανακύκλωση και να ανακυκλωθεί. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα μπουκάλια τα φυτοφάρμακα δεν τα δέχεται ούτε η ανακύκλωση, ούτε στο ΧΙΤΑ, στο Παλιόκαστρο. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιο τρόπο για να μπορέσουμε να τα. Αυτό το ξέρει η πολιτεία. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τους αγρότες ότι δεν πρέπει αυτά τα φυτοφάρμακα να τα σκορπάμε αριστερά-δεξιά ανεξέλεγκτα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι πλέον τώρα είναι να τα μαζεύουν, να τα πλένουν και με τις εταιρείες από όπου παίρνουν τα φυτοφάρμακα να προσπαθούν μέσα από εκεί να τα διοχετεύουν πάλι πίσω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου. Θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά, ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου πέλετ ραβέλι με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 25210-39727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Είμαι στα Best Electric και μου εξηγούν την τεχνολογία Whirlpool στα αγγλικά. Τι Zen Technology για χαμηλό θόρυβο στα πλυντήρια. Τι Fresh Control για απόλυτη φρεσκάδα στα τρόφιμα του ψυγείου. Τι Smart Clean για να μην καθαρίζω το φούρνο. Μισό λεπτό βρε παιδιά, τους λέω. Εγώ με τα αγγλικά δύο λέξεις ξέρω καλά. How much? Όταν άκουσα και τις τιμές, το πήρα απόφαση. Whirlpool. Οικιακές συσκευές Whirlpool. Μόνο στα Best Electric, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεχνολογία Whirlpool σε τιμές Best Electric. Best Electric. Οικονομικά και ελληνικά. Καβάλα, παραλία Οφρυνίου, δίπλα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. Δράμα, Φιλίππου 29, έναντι Ναού 12 Αποστόλων. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 61 και στο www.ηλεκτροχώρος.gr. Ηλεκτροχώρος και άσε τους άλλους να τραγουδάνε. Από Δευτέρα έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς, σκληρό τυρί 5,49 το κιλό. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και νούμερο 10, 59 λεπτά και μέλισσα ζυμαρικά 500 γραμμάρια, γιατί είμαστε μακαρονάδες, και όλα τα προϊόντα Heinz 30% φθηνότερα. Κιμάς Βόιος 5,49 το κιλό. Ελωμάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό.
Νεογάλ. Παράδοση, ποιότητα. Τεχνική εταιρεία Parpet ΑΕ. Μελέτη, υποβολή φακέλου επένδυσης, ΕΣΠΑ Leader Αναπτυξιακός Νόμος. Χρηματοδότηση, αδειοδότηση έργου, κατασκευή και διαχείριση έργου. Εθνικής Αντιστάσεως 58, στο Δοξάτο. Πινόκιο. Τα πάντα για τη μέλουσα μητέρα και το μωρό. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 19 Μαΐου 84 και 19 Μαΐου 151. Πινόκιο. Η πιο γλυκιά αγκαλιά μετά τη δική σας. Ανθρώπινα, δημιουργικά, αληθινά. Έτσι σκεφτόμαστε, έτσι δημιουργούμε. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Μία συνάντηση απλότητας και πολυτέλειας συνδυασμένη άψογα με τα όνειρά σας. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Εργονομικές λύσεις στα μέτρα σας με φυσικά υλικά και οικολογικά χρώματα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Κλασικές και μοντέρνες προτάσεις σε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και ειδικές κατασκευές. Προνομιακές τιμές όλο το χρόνο. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25 21 0 68 291. Εργοστάσιο στο 15ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στο Κεφαλάρι. Τηλέφωνο 25 21 0 86 407 και φαξ 25 21 0 86 406. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Αλλάζει τη ζωή μας. Επιστροφή στο δελτίο μας. Το περιστατικό ενός κρούσματος μηνυγκίτιδας σε 5χρονο κοριτσάκι από νηπιαγωγείου του Καματερού άνοιξε και πάλι τη συζήτηση για ένα από τα εμβόλια που κυκλοφορούν κατά της ασθένειας, αν και αυτό πρέπει να ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις διάθεσης παιδικών εμβολίων, ώστε η χώρα να μην γυρίσει πίσω δεκαετίες, επισημαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, Γιώργος Γεωργιάδης. Με αφορμή το πολύ πρόσφατο περιστατικό 5χρονης που έπασχε από μηνυγκίτιδα και οι γιατροί οδηγήθηκαν στον ακροτηριασμό της, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας επισημαίνει πως γενικότερα για τα εμβόλια, όπως ανέφερε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πριν ορισμένων εξαιρέσεων όπως αυτή του Κοκκίτη, υπάρχει επάρκεια. Πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις, τόνισε ανάμεσα στα άλλα, έτσι ώστε να διατίθενται τα παιδικά εμβόλια σε όλους που τα έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι με το εμβόλιο του Κοκκίτη και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται σε όλα τα παιδιά, έτσι ώστε η χώρα μας να μην γυρίσει πίσω δεκαετίες, την ώρα που έχει διασφαλίσει με πολύ αγώνα τις καλύτερες των προϋποθέσεων τα τελευταία πολλά έτη. Εγώ θα πω ένα γενικό κανόνα προς συμπολίτες μου. Αυτά που ορίζει το πρόγραμμα εμβολιασμού στη χώρα να το εφαρμόζουν με σχολαστικότητα. Χρειάζεται και είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα να θωρακίσουμε τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους, όχι μόνο για τα παιδιά, και οι ενήλικες πρέπει να κάνουν τα εμβόλια τους, πρέπει να γίνουν, και σε δεύτερο χρόνο και τους ανθρώπους που περνάνε μέσα από τη χώρα. Διότι μην ξεχνάμε ότι εάν δεν έχουν εμβολιαστεί μπορεί να είναι αιστεία όπου θα ξεκινήσει κάποια επιδημία. Τώρα όσον αφορά το θέμα με τα εμβόλια. Αν εξαιρέσουμε τα εμβόλια που περιέχουν μέσα κοκκίτη, όπου εκεί για τους ενήλικες και τα μεγάλα παιδιά υπάρχει κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται παροδικές ελλείψεις λόγω των επιδημιών κοκκίτη που υπάρχουν στην Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη, τα υπόλοιπα εμβόλια νομίζω ότι μπορεί να βρεθούν μέσα στη χώρα και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα για αυτά. Επιμένω σε αυτό που είπα, ο κόσμος να ακούει τους επιστημονικούς φορείς, αυτούς που είναι αρμόδιοι για την δημόσια υγεία στην περιοχή μας, να σέβεται την άποψη αυτή, να μην ακούει τις καφετζούδες και σε εισαγωγικά τις κασάνδρες που μιλάνε να μην γίνεται εμβολιασμός. Θέλω να τους πω ότι αυτό το επίπεδο που έχουμε φτάσει στη δημόσια υγεία στη χώρα πρέπει να κρατηθεί και να βελτιωθεί και όχι λόγω της κρίσης να το χαμηλώσουμε, διότι αν θα φτάσουμε στο επίπεδο να έχουμε επιδημίες στη χώρα, μετά ίσως μπορεί και να μην μπορούμε να τις ελέγξουμε. Άρα χρειάζεται, και αυτό είναι ο γενικός κανόνας, όλοι οι άνθρωποι να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Το ποσοστό των εμβολίων στη χώρα, όχι των εμβολίων, να το πω, το εύρος των εμβολίων που γίνονται στη χώρα, αν ελαττώθηκαν μερικές δόσεις, παρόλα αυτά πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που καθορίζουν το πρόγραμμα εμβολιασμών
και να το εφαρμόζουμε. Όπως θα πω και κάτι ακόμα, μια και αναφέρατε για το θέμα του μηνυγκητιδοκόκου, αυτό το καινούργιο εμβόλιο που στην χώρα μας δεν αποζημιώνεται. Και συστήνουμε εμείς σαν παιδίατροι σε όλη τη χώρα και λέμε κάντε το εμβόλιο. Στην Αγγλία έχει θεσπιστεί να γίνεται στα πρώτα 2 χρόνια. Στα τελευταία αυτά χρόνια έχουν γίνει πάνω από 800.000 με 1 εκατομμύριο περίπου εμβόλια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται. Ελαττώθηκαν κατά 50% οι μηνυγκίτιδες σε αυτή τη χώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι πολύ σύντομα θα έχουν εξαλειφθεί. Άρα το νόημα είναι να εμβολιάζουν τα παιδιά τους πάση θυσία για να είμαστε ασφαλείς. Να σας ρωτήσω και τι γίνεται και με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όλα αυτά που γίνονται από την πλευρά του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου προκειμένου να εμβολιαστούν οι άνθρωποι στη χώρα μας. Εγώ όμως θα το κάνω πιο απλό και θα πω ότι αυτοί που χρήζουν άμεση ανάγκη να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης είναι οι ομάδες των ευπαθών ανθρώπων, αυτό που εγώ ονομάζω σαράβαλα και περιλαμβάνω και τον ίδιο μου τον εαυτό. Εγώ το κάνω το εμβόλιο, ξέρω τους κινδύνους, να μιλήσω έτσι με πλήρη ειλικρίνεια. Υπάρχει κίνδυνος για 1 άτομο στο 1 εκατομμύριο εμβόλια που θα γίνουν. Για πείτε μου εσείς τι γίνεται στη δικιά μας χώρα. Δεν κάνουν το εμβόλιο. Και κάθε χρόνο όταν έρχεται η γρίπη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο νοσούν πάνω από 500, 700, 800 χιλιάδες, μπαίνουν στις εντατικές μονάδες πόσοι άνθρωποι και πόσοι χιλιάδες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί άνθρωποι που νοσούν από τη γρίπη, και στο τέλος όταν βλέπω ότι μία χρονιά πεθαίνουν 150, την άλλη χρονιά 420, την άλλη 320, ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε προοδευτικοί και είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη όσον αφορά τον εμβολιασμό της γρίπης, τουλάχιστον των ευπαθών ομάδων. Η κρίση στον τεχνικό κλάδο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η ανεργία, το ασφαλιστικό και τα εργατικά ατυχήματα ήταν τα θέματα που τέθηκαν το πρωί κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που έδωσαν ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας, Γιώργος Αυρίδης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτρης Κυριαζίδης, και ο πρόεδρος του ΟΣΕΤΕ, μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ανδρέας Τιμανίδης. Στο 90% είναι η κρίση στον τεχνικό κλάδο, επισήμανε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας Γιώργος Αυρίδης στην κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ στη Δράμα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα αρνητικά στοιχεία της κρίσης έχουν φτάσει αυτό το ποσοστό στο 98%. Ζήτησε μάλιστα τη συμπαράσταση αλλά και την ενίσχυση της κυβέρνησης με σημαντικά έργα, όπως παραδείγματος χάρη να είμαστε άλλα είπε για αντιπλημμυρικά έργα, έτσι ώστε να ανακάμψει ο κλάδος. Από ό,τι γνωρίζετε, ο τεχνικός κλάδος ήταν ο πρώτος που μπήκε στην κρίση. Η κρίση αυτή τη στιγμή στο κλάδο του τεχνικού αγγίζει το 90%. Οι κατασκευές με το προσωπικό που απασχολούσαν στη χώρα, είτε επιστημονικό προσωπικό όπως ήταν η μηχανική, τοπογράφη κτλ. Και τεχνικό προσωπικό αυτή τη στιγμή στα χρόνια των μνημονίων ζουν την μεγαλύτερη κρίση που βίωση το επάγγελμα. Όσο αφορά το κομμάτι το δικό μου που από ό,τι γνωρίζετε είμαι και οικοδόμος, στη Δράμα ήταν θρυβελά τα αποτελέσματα και θα τολμήσω να πω ότι αγγίζει αυτή τη στιγμή το 95%. Οι περισσότεροι στον κλάδο έχουν αλλάξει επάγγελμα ή έχουν μεταναστεύσει σε χώρες του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά όμως από τις κυβερνήσεις των μνημονίων τα 6 χρόνια που πέρασαν δεν έχει γίνει τίποτα, και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι που απασχολούνται στις τεχνικές εργασίες ζουν δραματικές μέρες, και δεν υπάρχει περιθώριο από ό,τι βλέπουμε την επόμενη δεκαετία να ανοίξει η δουλειά και να δουλέψουν οι συνάδελφοι στο επάγγελμα. Θα πω ότι το τεχνικό επάγγελμα εκτός από κατασκευαστικό κλάδο απασχολεί και άλλα συναφή επαγγέλματα που είναι δίπλα και θα πω ότι είναι πάνω από 200.
Η ανεργία στον κλάδο των τεχνικών είναι συνολική, τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος του παραρτήματος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας Δημήτρης Κυριαζίδης και ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην πιο κρίσιμη φάση του προβλήματος, η κυβέρνηση με νομοθετήματά της δεν μας στηρίζει, τόνισε και ζήτησε διεξόδους όπως ανάμεσα στα άλλα το ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρξει πρόοδος και να προκηρυχθούν αναπτυξιακά έργα. Επισήμανε δε ακόμη πως υπάρχουν πολλά εμπόδια που τα βάζουν οι ίδιοι οι θεσμικοί φορείς. Η ανεργία στον κλάδο μπορούμε να πούμε ότι είναι συνολική. Μηχανικοί οι οποίοι απασχολούνται με τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν μπορούμε να πούμε ότι υλοποιούν ή επιτελούν το έργο για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί, για το οποίο περιμένει η ελληνική κοινωνία για να προχωρήσει, να κάνει βήματα μπροστά προς την ανάπτυξη. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε αυξανόμενο τον αριθμό των μηχανικών οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν σε χώρες του εξωτερικού, ένα εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό με άρτιες σπουδές, με μεταπτυχιακά, αφού έχει σπουδάσει εδώ με πόρους του ελληνικού κράτους, μεταναστεύει στις χώρες του εξωτερικού, της Ευρώπης και της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, προκειμένου εκεί να παρέχει τις γνώσεις του για την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Η δική μας χώρα δυστυχώς τους διώχνει. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, αλλά έτσι που έχουμε μπλέξει στον κύκλο των μνημονίων, δυστυχώς δεν κάνουμε ούτε και τα αυτονόητα. Ο κύριος Κυριαζίδης αναφέρθηκε ακόμη και στις προσεχείς εκλογές στο ΤΕΕ και ζήτησε τη μαζική συμμετοχή των μηχανικών προκειμένου με συστράτευση και κινητοποίηση να ενισχυθεί ο κλάδος τους. Καλούμε σε εγρήγορση, καλούμε σε κινητοποίηση, καλούμε σε συστράτευση τον κλάδο γύρω από το τεχνικό επιμελητήριο, το φορέα τους και τις άλλες συλλογικές μορφές των μηχανικών προκειμένου να τον ενισχύσουν και να δώσουμε αγώνα για εφικτές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σημαντική θεώρησε τη σημερινή κοινή συνέντευξη τύπου ο κ. Στοιμενίδης, καθώς στόχος είναι η αφύπνιση όλων των μηχανικών αλλά και όλου του κλάδου, όπως ανέφερε. Το 50% είναι το ποσοστό που έχει οδηγηθεί η ανεργία στον κλάδο, μας τόνισε. Το 25% των νέων συναδέλφων έχουν μεταναστεύσει, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι δεν γράφονται στα αρχεία του ΤΕΕ λόγω των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα είτε τη μαύρη εργασία είτε την απαξίωση συνολικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ενοποίηση των ταμείων με την ένταξη και του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή του δικού του ταμείου, δείχνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα αφού οι εισφορές έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η κρίση χτύπησε πρώτα τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι αριθμοί είναι δραματικοί. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει μειωθεί κατά τα 50% τα τελευταία 6 χρόνια. Η ανεργία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Κάποια τεχνικά επαγγέλματα αντιμετωπίζουν ανεργία στο 90%. Αλλά να δούμε, το 25% των συναδέλφων μηχανικών, οι οποίοι τελειώσανε τα τελευταία 6 χρόνια το Πολυτεχνείο, έχει μεταναστεύσει. Ένας άλλος πολύ μεγάλος αριθμός δεν εγγράφεται στο ΤΕΕ, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Αν εξαιρέσουμε όλες αυτές τις κατηγορίες των συναδέλφων και καταλήξουμε σε αυτούς που εργάζονται ή απασχολούνται ή ασκούν κατά κάποιο τρόπο το επάγγελμα, τότε βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε συναδέλφους οι οποίοι ασκούν σταθερή εργασία, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, οι οποίοι είτε απασχολούνται με μπλοκάκι, είτε απασχολούνται σε μαύρη εργασία, είτε απασχολούνται υπό συνθήκες, και εδώ αφορά ας πούμε, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, και όχι μόνο, γιατί έχουμε περιπτώσεις και εδώ στη Δράμα το τελευταίο διάστημα, είτε απασχολούνται σε συνθήκες όπου η εργασία τους έχει απαξιωθεί και έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων συναδέλφων μας, έχουμε αύξηση των περιστατικών εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων πανελλαδικά. Να καλησπερίσουμε τώρα, καθώς στο τηλέφωνο έχουμε τον Τάσο Μαρκουλίδη. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές.
της Σταρ Βορείου Ελλάδας. Τάσο, μπορεί σήμερα να έριξε λίγη παραπάνω βροχή. Η κατάσταση να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο σε πολλά θέματα και να υπάρχουν επίσης και πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτές που είναι πέραν από τη χώρα μας, στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με την εκλογή του κυρίου Τραμπ. Τόσο με αυτό το σχόλιο. Εντάξει. Όποιος και να έβγαινε, Χριστίνα, ελάχιστα πράγματα μπορούν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει καθόλου τη χώρα μας η εκλογή του Τραμπ. Εντάξει. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Άμα μην δεν έχουμε τη δικιά μας σοβαρή πολιτική σε όλα τα θέματα, τι να μας κάνει αν έβγαινε ο Τραμπ ή Κλίντον. Τώρα, το ότι βγαίνει με αριθμό εκλεκτόρων ο Τραμπ τη στιγμή του η Κλίντον έχει περισσότερους ψήφους, εντάξει, είναι τα γνωστά τερτύπια του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Έχει γίνει και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Δεν ζούμε στην Αμερική για να ξέρουμε ποιος είναι πραγματικά καλύτερος, αν ήταν καλύτερη η Κλίντον ή ο Τραμπ. Λοιπόν, πάμε τότε στο επόμενο θέμα. Αφήνουμε αυτό το θέμα, πάμε στις πλημμύρες, πάμε στα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν πλημμύρες στο νησί της Τάσου. Είναι κάτι πλημμύρες, το οποίο το περιμένουμε. Ναι. Τι ακριβώς είναι το πρωί, είχαμε τον κύριο Κυβράκη, μας ενημέρωσε πολιτική προστασία. Η αλήθεια είναι, Χριστίνα, ότι εντάξει, ευτυχώς τα κύματα φαίνεται να έχουν παρέλθει. Ας ελπίζουμε βέβαια, γιατί με τον καιρό ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Υπήρξε πάντως ένα ρέμα το οποίο κατέβασε νερό και λάσπη από τα ορεινά, από την βορειοδυτική θάσο, από την περιοχή του Καζαβιτίου προς Πρίνο και Ραχώνη. Δεν ήταν αναμενόμενο λίγο πολύ, το περιμένανε. Άλλωστε και από χτες το λέγαμε μεταξύ μας ότι κάπως έτσι θα κυλήσει η κατάσταση. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι συνταρακτικό. Οι αρχές είναι σε επιφυλακή εκεί στη Θάσο. Τα έργα προσπαθούν να τα ολοκληρώσουν. Το θέμα είναι ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα μείνει ο στρατός στην Θάσο ή όχι για να ολοκληρώσει τις εργασίες, κυρίως στο πολύπαθο φράγμα Μαριών, εκεί που τα φερτά υλικά και τα μπάζα έχουν πολλαπλασιαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Θα καθοριστεί, φαντάζομαι, μέσα στο τέλος της εβδομάδας, μετά από κάποιες επαφές που θα έχουν οι κυβερνητικοί βουλευτές του νομού. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχει επίσης και η πιθανότητα να φύγουν τα μηχανήματα του στρατού και να γυρίσουν ξανά την άνοιξη. Μάλιστα. Τάσο, υπήρχε και μία πληροφορία της στιγμής για έναν άγωνο διαγωνισμό, ο οποίος για ακόμα μία φορά μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε αποτέλεσμα. Και τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά τα λουτρά ελευθερών, τα οποία ταλανίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια την περιοχή της Καβάλας και όχι μόνο. Έχουν ταλαιπωρηθεί αυτά τα κατακαημένα τα λουτρά ελευθερών. Και μήπως υπήρξε μια θετική είδηση ότι υπήρχαν δύο εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν φάκελο για την εκβίαση των λουτρών ελευθερών. Σήμερα διαπιστώθηκε ότι πέρα από κάποια τυπικά δικαιολογητικά που λείπανε στους φακέλους, υπάρχουν ενδείξεις, το τονίσμα το, ενδείξεις, ότι μέτοχοι της μιας εταιρείας που κατέθεσε πρόταση, κάποιοι από τους μετόχους, ήτανε μέτοχοι και στην άλλη εταιρεία που κατέθεσε πρόταση. Είναι μια τακτική η οποία, να πούμε αλήθεια, δεν είναι ασυνήθιστη. Έχει άλλες φορές στο παρελθόν σε διάφορα μέρη της χώρας. Ωστόσο, είχε απαγορευτεί ρητά από τους όρους της διακήρυξης. Με αποτέλεσμα πλέον το αποτέλεσμα του διαγωνισμού να είναι κατά πάσα πιθανότητα άγωνο. Θα ετοιμαστεί το πρακτικό της διακήρυξης, θα σταλεί τις δύο εταιρείες που κατέθεσαν πρόταση. Λογικά θα υπάρξει και κάποια ένσταση. Εντός τριών ημερών μπορούν να το κάνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, άφραγγος ο θησαυρός για μια ακόμη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον, Τάσου, για το διαγωνισμό. Ενδιαφέρον υπάρχει, Χριστίνα. Το θέμα είναι ότι όταν, για παράδειγμα, η εγγυητική...
μιλάμε για μια εγγυητική επιστολή της τάξης των 200.000 ευρώ, όταν ζητάνε ένα ξενοδοχείο, τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων με 80 κλίνες, ως ελάχιστο που μπορεί να γίνει και στα Λουτέρα Ελευθερών. Καταλαβαίνεις ότι είναι αυτά κάτι δύσκολο σε μια εποχή περίεργη οικονομικά. Θέλει πολύ προσοχή από οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μάλιστα. Τάσο, είναι κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να μας ενημερώσεις από τον Ότι αναβάλλονται παόριστον όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καθώς και το κύπελο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Καθώς σήμερα τα ξημερώματα, το σπίτι ενός αρχιδιαιτητή του κυρίου Μπίκα κάηκε ολοσχερό στην Χαλκιδική. Υπάρχουν υπόδειες ότι ήταν έργο εμπριστών. Με αποτέλεσμα, απλώς μέχρι να διαλευκανθεί η όλη υπόθεση, η ΕΠΟ να έχει αποφασίσει την αναβολή όλων των σε εθνικό επίπεδο πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, καθώς και του κυπέλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όλα αυτά σε μια στιγμή που η FIFA κυριολεκτικά περιμένει στη γωνία για να μας βγάλει εκτός από οποιασδήποτε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις παγκοσμίως. Και τα καλά συνεχίζονται. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πρόσθετη έκπτωση φόρου θα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι που θα δαπανούν πάνω από το 80% του εισοδήματός τους με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζών. Οι ιατρικές δαπάνες θα εκπίπτουν από το εισόδημα μόνο μέσω καρτών. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες σε σχέση με αυτό που παρέδωσε ο κύριος Αλεξιάδης για τις προβλέψεις της ελληνικής οικονομίας στην νέα Υφυπουργό Οικονομικών, ότι θα επεκταθεί η χρήση πλαστικού χρήματος στην Ελλάδα και μάλιστα με σχετική πίεση, θα έλεγα, και με νομοθετικές παρεμβάσεις. Οι σκέψεις λοιπόν οι οποίες υπάρχουν είναι να δοθεί επιπλέον αφορολόγητο σε μισθωτούς συνταξιούχους και γεωργούς που έχουν αφορολόγητο και δεν αναφέρουμε σε επαγγελματίες γιατί δεν έχουν αφορολόγητο, να τους δοθεί λοιπόν ένα επιπλέον αφορολόγητο, αλλά με την αίρεση ότι το 80% του εισοδήματός τους, δηλαδή αν κάποιος δηλώνει 10.000 καθαρό εισόδημα, να είναι οι αγορές διαμέσου πιστωτικών χαρτών ή πληρωμές διαμέσου τραπεζών, δηλαδή πλαστικό χρήμα. Η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Όταν όμως πέρα από το όριο το οποίο υπάρχει για πλαστικό χρήμα σε αγορά και περισυλλογή αποδείξεων για να χτίσουμε το αφορολόγητο, το κλασικό επιπλέον, τότε θα δίνονται κάποιο είδους κουπόνια με την έννοια ότι θα μπαίνουν σε μια λαχιοφόρο αγορά για να κερδίσουν αυτοί που έχουν επιπλέον από το όριο αγορές διαμέσου πλαστικού χρήματος να έχουν μια επιπλέον περίπτωση να κερδίσουν κάτι. Και από ό,τι λένε μπορεί να είναι αυτοκίνητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα σκεφτεί το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως ο στόχος είναι όχι να σταματήσουν, αλλά να μειωθεί δραστικά στην ελληνική οικονομία η χρήση μετρητών. Στόχος είναι λοιπόν το πλαστικό χρήμα. Πέρα από αυτά που είπαμε, πιθανότατα από μία πρώτου 17, όλες οι μισθοδοσίες θα πληρώνονται διαμέσου τραπεζών. Αυτό βέβαια υπάρχει στο νόμο, αλλά για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται υπουργική απόφαση. Πιθανότατα λοιπόν να αποφασίσει η κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί. Άρα δηλαδή οι επιχειρήσεις από την επόμενη χρονιά τις μισθοδοσίες να μην πληρώνουν στο χέρι τους εργαζόμενους αλλά να είναι υποχρεωμένες, γιατί πολλές μεγάλες βέβαια επιχειρήσεις ήδη το εφαρμόζουν αυτό, πληρώνουν διαμέσου τραπεζών τις αμοιβές των εργαζομένων τους, αλλά πλέον θα γίνει υποχρεωτικό. Εκτός λέει θα αφήσουν ένα μικρό όριο για 500 ευρώ το χρόνο. Άρα σημαίνει κάποιος που θα πάει να εργαστεί κάπου πάρεργα για 2, 3, 5, 10 μέρες, εκεί δεν θα απαιτείται καταβολή στην τράπεζα, αλλά θα μπορεί να γίνεται και μετρητά. Πάντως η στόχευση, όπως προείπα και πριν, είναι να μειωθεί δραστικά η χρήση φυσικού χρήματος, αυτό που λέμε, και να φύγουμε σε πλαστικό χρήμα. Γιατί? Αυτονόητο. Το πλαστικό χρήμα ελέγχεται ευκολότερα και αφήνει πολύ μεγαλύτερα ίχνη σε σχέση με το φυσικό χρήμα, ούτως ώστε να παταχθεί η φοροδιαφυγή, κάτι το οποίο ευελπιστούν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά το ζήτημα είναι πλέον για τα ελληνικά δεδομένα, αν έχουμε χρήματα, να τα χρησιμοποιήσουμε είτε φυσικά είτε πλαστικά, όπως θέλει το Υπουργείο.
Ο Δήμος Παρανεστίου έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις λογαριασμών των δημοτών, του κτηνοτρόφων και παραγωγών για οφειλές παρελθόν των ετών και η εκκίνηση έγινε με όσους χρωστούν στο Δήμο ποσά πάνω από 5.000 ευρώ. Το γεγονός κατηγγείλει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Δημοτικής Αντιπολίτευσης Παρανεστίου και κτηνοτρόφος Μιχάλης Παρλόγλου. Το Δήμο Παρανεστίου, ανάμεσα στα άλλα, η Δημοτική Αρχή έχει προβεί και σε κατασχέσεις λογαριασμών για τους οφειλέτες προς τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή τους δημότες. Μάλιστα, η αρχή έγινε με τους μεγαλοοφειλέτες, δηλαδή αυτούς που όφυλαν προς τον Δήμο πάνω από 5.000 ευρώ. Στην συνέχεια, όμως, το ποσό κατέβηκε και ξεκινά μια άλλη διαδικασία και για αυτούς που χρωστούν πάνω από 1.000 ευρώ. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως και με τα τέλη βόσκησης, αλλά και με τα δημοτικά τέλη. Οι κατηγορίες από την πλευρά της μερίδας των κτηνοτρόφων και του Δημοτικού Συμβούλου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Δήμο του Παρανεστίου είναι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση και ότι σε δύσκολους καιρούς θα έπρεπε να γίνει μια γενναία ρύθμιση έτσι ώστε όλα τα ποσά των επιδοτήσεων από τα οποία αναμένουν πολλά οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής του Δήμου να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να βγάλουν έναν δύσκολο χειμώνα. Έρχεται τώρα και ο Δήμος Παρανεστίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που υπάρχει, και κατάσχει χρήματα που περίμεναν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι ή γεωργοί με αυτά τα χρήματα να καλύψουν πάγιες ανάγκες της επιχείρησής τους, δεν μιλάμε για τις οικογένειές τους, υπάρχει και αυτό, χρήματα που ουσιαστικά όπως δεν θα βγαίναν καν από τα ΚΙΣΕ, γιατί ξέρετε με τα capital control πλέον όλα γίνονται με συγκεκριμένα ποσά ναι, που θα πηγαίνανε σε κάθε ένα δικαιούχο. Θα πηγαίνανε σε κάποιους ανθρώπους ή σε εφόδια ή σε ζωοτροφές οτιδήποτε για να βγάλουν το χειμώνα. Γιατί επέρχεται χειμώνας, δεν γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι αυτός ο χειμώνας και διαπιστώνοντας ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν άρχισε εκεί πέρα η γκρίνια, άρχισε αυτό που έγινε χθες. Υπήρχαν ισχυρές αντιδράσεις, αντιλαμβάνομαι το θυμό αυτό των ανθρώπων λόγω του ότι είμαι και εγώ επαγγελματίας κτηνοτρόφος και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό συζητήσαμε χθες ουσιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τελικά τι αποφασίσατε στο Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ο Δήμος έχει προβεί σε ενέργειες που θα κατασχέσει αυτά τα χρήματα, είναι ήδη στη διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία που από τις τράπεζες πρέπει να πάρει στη ΔΟΗ και μετά να επιστραφούν με επιταγές τα χρήματα στο Δήμο. Κάπως έτσι είναι. Αλλά χθες ρητά η Δήμαρχος του Παρανεστή είπε ότι θα προχωρήσει και σε κατασχέσεις των 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Στη διάρκεια της εκπομπής Αγροτική Φωνή, όπου παρουσιάστηκε το θέμα με τις καταγγελίες του Δημοτικού Συμβούλου και Κτηνοτρόφου Μιχάλη Παρλόγλου, τηλεφωνικά επενέβη η Δήμαρχος Παρανεστίου κυρία Λίκη Σωτηριάδου, η οποία τόνισε ανάμεσα στα άλλα πως ο σχετικός νόμος εφαρμόζεται από το 2013, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί στη δική της περιοχή και ότι αυτό που ισχύει και για το δικό της Δήμο ισχύει ήδη και για άλλους περιφερειακούς Δήμους και στο νομό της Δράμας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι είχε ενημερωθεί το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών όχι μόνο με προσωπικές επιστολές αλλά και με αναφορές που έγιναν μέσω τηλεφωνικών κλήσεων έτσι ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος Παρανεστίου προέβησε αυτή την ενέργεια με πολύ μεγάλη καθυστέρηση συγκριτικά καταρχήν με όλους τους άλλους δήμους και του νομού αλλά και τους περισσότερους δήμους στη χώρα οι οποίοι έχουν εφαρμόσει αυτό το νόμο από το 2013 που ισχύει. Προσπαθήσαμε να δείξουμε τη μέγιστη δυνατή ανοχή, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης αφορά σε όλα τα νοικοκυριά και καλώντας τους οφειλέτες του Δήμου να προβούν σε ρυθμίσεις των οφειλών τους. Εκτός λοιπόν από την πρώτη ειδοποίηση που έχουν πάρει οι οφειλέτες τακτικά όπως την παίρνουν κάθε χρόνο, την προηγούμενη χρονιά με τα πεντάμινα που απασχολούσαμε στο Δήμο θυσιάσαμε δύο θέσεις από τα πεντάμινα για να στείλουμε όχι μόνο ξεχωριστή ειδοποίηση σε αυτούς που είχαν μεγάλες οφειλές ή σχετικά μεγάλες οφειλές, δηλαδή πέρα από την τακτική ειδοποίηση. Δηλαδή ερώτηται πάνω για να από 5.000 ευρώ. Αλλά, όχι. Μιλάω για όλους τους οφειλές, ανεξαρτήτως ποσού, που είχαν καθυστερούμενες οφειλές. Στείλαμε λοιπόν ξεχωριστή επιστολή και κάναμε και τηλεφωνικές κλήσεις σε όλα τα νοικοκυριά που οφείλαν δημοτικά τέλη, ειδοποιώντας τους ότι πρέπει να φροντίσουν να μπουν σε ρυθμίσεις. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αβάσιμο, για να μην πω αναλυθές ή να μην πω κάποια άλλη κουβέντα,
το γεγονός ότι δεν υπήρχε ειδοποίηση. Mm-hmm. Όταν ειδοποιείς ότι υπάρχει μία οφειλή και ότι σε περίπτωση μη ίσπραξη θα πρέπει να προβούμε στις νόμιμες ενέργειες, όλοι γνωρίζουν πλέον και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι μου έχουν φέρει εμένα εφημερίδες που λένε ότι τους ειδοποιούν ότι γίνονται αυτά σε όλους τους δήμους. Είναι λοιπόν προφανές ότι έχουν γνωρίσει το γεγονός ότι θα προβεί ο Δήμος στις νόμιμες ενέργειες, τις οποίες αν δεν κάνει διαπράττουν παράβαση καθήκοντος σε οικονομικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Το ανέφερε λοιπόν, και αυτό ο κύριος Παρλόγλου. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά από αυτές τις ειδοποιήσεις πολλοί από τους οφειλέτες ήρθαν και έκαναν ρυθμίσεις των οφειλών τους, που σημαίνει ότι το γνώριζαν. Απλά λόγω της κρίσης πράγματι κάποιοι από αυτούς δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν με αποτέλεσμα να βγουν από τη ρύθμιση. Αναγνωρίζω ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και το έχω πει πριν από όλους. Το γεγονός αυτό το αναγνωρίζει σύσσωμα το Δημοτικό Συμβουλίο και η αντιπολίτευση ότι είναι μια πράξη η οποία οφείλει να γίνει από το Δήμο και οποιαδήποτε αιτιολόγηση μιας άλλης συμπεριφοράς υπό το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε ειδοποίηση ειδική στον κάθε οφειλέτη νομίζω ότι γίνεται για άλλους λόγους παρά για την ουσία του πράγματος. Άλλωστε, όταν κανείς στηρίζει το εισόδημά του σε κάποιες, κατά κύριο λόγο ή κατά μεγάλο λόγο, σε κάποιες επιδοτήσεις, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των κτηνοτρόφων, είναι προφανές ότι οποτεδήποτε γίνει μια αναγκαστική κατάσχεση, θα έχει ακριβώς την ίδια βλάβη στη ρύθμιση των υποχρεώσεών του, τις οποίες δεν έχει ανταπεξέλθει. Τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών ανατρέπει πλήρως η κυβέρνηση λίγο μετά το κύμα των μειώσεων και αλλαγών που έφερε σε πολλές κατηγορίες επιδομάτων όπως αναπηρικά, τριτεχνικά και πολυτεχνικά, αλλά και σε άλλα επιδόματα που αναμένεται να καταργηθούν μέχρι και το τέλος του 2019. Ενώ η κυβέρνηση προκηρύσσει την περικοπή και θεωρεί μάλιστα αναπόφευκτο αυτό το γεγονός ή την κατάργηση πολλών προνοιακών επιδομάτων, από την άλλη, οι πολίτεκνοι διαφωνούν κάθετα με αυτήν την πολιτική, γιατί θεωρούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολυτέκνων Δράμας, ότι όχι μόνο κατηγοριοποιεί τους πολίτες, αλλά παράλληλα δεν βοηθά ούτε στο δημογραφικό πρόβλημα, αντίθετα, δημιουργεί αρνητικές προϋποθέσεις για το μέλλον. Για την κοινότητα των πολυτέκνων και για εμάς τους πολυτέκνους δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι πολιτικές οι οποίες θα ασκηθούν και θα ακολουθηθούν από τους καινούριους υπουργούς, από τους νέους υπουργούς, θα είναι η ίδια η πολιτική η παλαιά, δηλαδή η εφαρμογή των μνημονίων. Το μνημόνιο, αν το διαβάσουμε καλά, γράφει ότι θα καταργηθούν όλα τα προνοιακά επιδόματα και γενικά τα επιδόματα εκείνα τα οποία κοστίζουν στο κρατικό ταμείο. Άρα λοιπόν, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μετά από ένα χρόνο, εφόσον αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί σε αυτή την πολιτική, είναι δεδομένο πλέον τα προνοιακά επιδόματα και τα πολυτεχνικά επιδόματα θα καταργηθούν όλα. Και το είχαμε πει, το είχαμε τονίσει ότι θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς τι έχουμε να πούμε και τι έχουμε να προτείνουμε. Εφόσον η πολιτεία δεν θέλει πλέον άλλους Έλληνες, καλό θα είναι τα επιδόματα αυτά να τα κόψει. Και να κόψει δηλαδή ουσιαστικά την αναγέννηση και την ανανέωση των Ελλήνων. Άκουσα και ένα τρελό, το οποίο βέβαια δεν ξέρω, ήρθε στο εμπαρόδο εάν θα εφαρμοστεί η νέα Υπουργός Εργασίας, ότι όλα θα δοθούν σε είδος. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν χρήματα πλέον. Όπως εφαρμόζεται το ταμείο, το ΤΕΒΑ, στο απόλυτο όριο της φτώχειας, εκεί θα πάνε και τα εισοδηματικά κριτήρια, όταν μια πολύτεκνη οικογένεια θα χρειαστεί να πάρει το επίδομα για το παιδί ή για το επίδομα γάμου. Θα της λένε πάρε 5 κιλά φασόλια. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά τα οποία θα γίνουν σε λίγο, θα τα βιώσουμε όπως βιώσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή και εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να επαναστατήσουμε από μέσα μας, να θυμώσουμε. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνουμε και να έχουμε επιλογές. Χάσαμε την ελπίδα, χάσαμε τα παιδιά μας, θα χάσουμε και το έθνος μας και την πατρίδα μας. Λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας έχει φτάσει στο τέλος του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Η
Ερευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά, ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου Pellet Ravelli με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 2521039727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Τσαφ τσουφ μπεμπέ. Είναι όλα εδώ. Μπεμπέ store μέσα στο τσαφ τσουφ. Όλα εδώ. Καροτσάκια, ριλάξ, καθίσματα αυτοκινήτου. Περπατούρες, μπούστερ, καρεκλάκια φαγητού. Παρκοκρέβατα, μπανιέρα λαξιέρα. Προστασίες κρεβατιού. Μάρσιπο, γιογιό. Η σειρά της Κίκο και της Νουκ είναι όλα εδώ. Με μπιμπερό, πιπίλες, αποστηρωτές, βραστήρες. Οι μπεμπέ αγορές στο τσαφ τσουφ είναι πραγματικότητα. Αγορές έως 15 άτοκες δόσεις και με δυνατότητα χρήσης δωροκάρτας. Μαζεύεις πόντους και κερδίζεις απίθανα δώρα. Τσαφ τσουφ είναι εδώ. Σταθμός και στα είδη μπεμπέ. Στη Δράμα, πλατεία Ελευθερίας 13. Και στη Ξάνθη, Λευκύπου 10. Ανοιχτά όλη μέρα και το Σάββατο μέχρι τις 8. 10 χρόνια ασφάλεια στις μετακινήσεις. 10 χρόνια σεβασμό στο περιβάλλον. 10 χρόνια οδηγική απόλαυση. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο δράμας AutoVision. Γιορτάζουμε 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας με δώρο 3 ταξίδια για όσους μας επισκεφθούν από 1η Ιουνίου έως 15 Δεκεμβρίου 2016. Ιδιωτικό κτέο δράμας AutoVision. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να δικαιώνουμε την επιλογή σας. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 25 210 67 444 και 68 777. Καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ιδιωτικό κτέο δράμας στο Δοξάτο. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη την περιφερειακή ενότητα Δράμα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην πόλη της Δράμας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως και 18 βαθμούς. Έθριος καιρός αναμένεται αύριο και για το λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Στο Νευροκόπι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως και 12 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή καλοκαιρία, αναμένεται και στο νομό Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 17 βαθμούς. Και στην Κομωτινή όμως θα έχουμε καλό καιρό και σε όλο τον νομό Ροδόπης. Στην πόλη δε της Κομωτινής η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει επίσης στους 17 βαθμούς. Καλοκαιρία αναμένεται αύριο και στο νομό της Ξάνθης. Στην πόλη της Ξάνθης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως και 16 βαθμούς. Και στο νομό Καβάλας αναμένεται καλός καιρός και η θερμοκρασία στην πόλη της Καβάλας θα κυμανθεί από 6 έως και 17 βαθμούς. Στον νομό των Σερών επίσης αναμένεται έθριος καιρός με τη θερμοκρασία στην πόλη των Σερών να κυμαίνεται από 8 έως και 18 βαθμούς Κελσίου.